Φωτιά αναμένεται να πάρει τιμή της βενζίνης την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς έρχονται και νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη. Άρα λοιπόν αν βλέπουμε στα πρατήρια ε, μία τιμή 2 ευρώ και 15 λεπτά, μέχρι την άλλη τετάρτη που θα μας έρθει θα είναι 2 ευρώ και 25 λεπτά, που σημαίνει για την ισιωτική Ελλάδα που είδαμε 2,50 και 2,55 στην Κάλυμνο, 2,60 στην Αμοργό, θα είναι 2,70. Στα νησιά το κόστος στα καύσιμα έχει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική, με τους κατοίκους των περιοχών να αντιμετωπίσουν τιμές που ξεπερνούν ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε, δεν έχει φτάσει ξανά... αυτή την τιμή η βενζίνη. Η φετινή τουριστική σεζόν παρουσιάζει μια τεράστια δυναμική και πιστεύουμε ότι η τιμή της βενζίνης και η ακρίβεια δεν θα επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό του τουρίστε. Από την τσέπη μα τρώμε: Για να πάμε τη δουλειά να μην μείνουμε και άνεργοι. Είχαμε την καραντίνα δύο χρόνια καθόμαστε, ε, τώρα μα είδε το πετρέλαιο. Την ώρα που η διεθνή τιμή του πετρελαίου σκαρφαλώνει για άλλη μια φορά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή τη αμόλυβδης και οι πιο πολλοί από όλα του καταναλωτέ. Στην Αττική η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στην Ευρυτανία η τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,28 ευρώ και 28 λεπτά. Στις Κυκλάδες στα 2 και 37 και στην Αχαΐα η μέση τιμή είναι μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Χθε μάλιστα υπήρξε και έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων. Βγήκε και καύσιμα πεζίνη, να μου μεγάλη διαφορά. Δικαιολογημένη, είναι υπερβολική. Την ίδια ώρα στα τρόφιμα συνεχίζεται το μπαράζ ακρίβεια. Γαλακτοκομικά, αλλαντικά και κρέα θα οδηγήσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων που έρχεται σύμφωνα με στελέχη των σούπερ μάρκετ. Ο κόσμο αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Διότι για να κάνουμε τον ίδιο τζίρο και λίγο μειωμένο, με αυξημένε τιμέ κατά 10%, γίνεται αντιληπτό ότι αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Κρέατα, ηχθιοπολίο σε μια τετραμελή οικογένεια, περίπου στα 200 ευρώ. Να πρώτα. Ήταν το πολύ 150. Αύξηση 34,6% καταγράφεται στις πρώτες σύλλες της βιομηχανίας για το 12 μήνο Μαρτίου που πέρασε. Πρόκειται για αυξήσεις που θα περάσουν στην κατανάλωση το επόμενο χρονικό διάστημα.